συνεχίσουμε. Και επίσης πως δεν διανύει και την καλύτερη περίοδό του. Σίγουρα, σίγουρα θα έχει βάλει το χεράκι της η Μία Κολούτσι. Σίγουρα. Όχι, όχι, ναι. Καθόλου. Μανουέλ, τη μισή. Δεν ξέρεις πόσο άσχημα μιλάει. Έλα, μην είσαι τόσο αφελής, Σαμπρίνα. Είσαι αφελής. Μιλάει άσχημα για αυτήν, γιατί του αρέσει ακόμα. Έχω δει πως την κοιτάει με τα μάτια ενός ερωτευμένου. Κατάλαβες. Α, σε ευχαριστώ. Α. Εγώ ήθελα να με ανεβάσεις κι εσύ. Καλά, καλά. Με συγχωρείς, αλλά αν θες να ξέρεις τι να κάνεις, πρέπει να ξέρεις και την αλήθεια. Και σπονάει ακόμα. Όμως πρέπει να την ξέρεις. Ναι. Ναι, όμως δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω φρικάρει. Και σκέφτομαι πως αν ο Μανουέλ γυρίσει τη Μία θα πεθάνω. Στορκίζομαι. Όχι. Ναι. Αν ο Μανουέλ είναι έξυπνος, δεν θα γυρίσει αυτή την πλαμένη. Όχι. Δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω, ε. Δεν ξέρω. Νόμιζα πως της άρεσε ο Φρανσίσκο, αλλά τελικά δεν ισχύει. Ίσως τώρα που χωρίσαμε τον Μανουέλ να το εκμεταλλευτεί για να το ξανακερδίσει. Περίμενε, αυτό είναι τέλειο. Αυτό που είπες ήταν τέλειο. Ποιο είναι τέλειο, να τα ξαναφτιάξουν η Μία με τον Μανουέλ, αυτό εννοείς. Άκουσα, ναι, λοιπόν. Και αν ακόμα δεν τρέχει κάτι ανάμεσα στη Μία και τον Φρανσίσκο, θα το επινοήσουμε εμείς. Φυσικά. Βέβαια. Μα εσύ είσαι ιδιοφυΐα, πολύ καλό. Είναι στη ωραία ιδέα, έχω, είμαι φοβερή, το ξέρω, ναι. Είσαι απίστευτη. Και τι θες να κάνω, ανθρωπέ μου? Ξέρω πως θέλεις να αρχίσει η μέρα σου ήρεμα, όμως δεν είναι δικό μου το λάθος που ταχυδρόμος αποφάσισε να πιέσει δουλειά πρωί-πρωί σήμερα το πρωί και τα στείλω όλα αυτά εδώ πέρα. Όχι, ξεδιάλεξέ τα και δώσε μου μόνο τα πιο σημαντικά, εντάξει. Το έκανα ήδη. Αυτά είναι που πρέπει να κοιτάξεις. Λοιπόν, οι απειλές, οι προαγωγές και τα ερωτικά ραβασάκια είναι έξω, τα πέταξα. Τι? Ένα αστείο έκανα κι εγώ. Ορίστε, όλα αυτά τα γράμματα πρέπει να τα κοιτάξεις. Είναι... Τι? Είναι επιστολή από το διοικητικό. Εγώ υπέγραψα. Τι? Τι είναι του νο? Τι? Ω, τι? Όχι. Μη μου πεις πως θα πάρω αύξηση. Όχι, όχι, Δεσποινής Μόνικα. Μίτσι, όχι. Μίτσι, δεν είναι αύξηση. Είναι επιστολή από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία με διατάζει να αποβάλω από το Elite Way τη Μαρίσα Σπυρίτο. Τι? Πώς θα της το πω? Πάμπλο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι ήθελες να μάθεις? Πως έπεισα τον πατέρα μου να εκδώσει την ψεύτικη βιογραφία της μάνας σου? Όχι, όχι, εντάξει, το παρεξήγησα. Συγγνώμη. Μερικές φορές δεν φτάνει να απολογήσει. Εντάξει, μην με συγχωρείς αν δεν θες. Θέλω όμως να μάθω. Και τι ρίσκαρες για να με σώσεις? Να σώσω εσένα αλλά και τον πατέρα σου επίσης. Δεν ξέρω αν τ' άκουσες, όμως ο πατέρας μου απέσυρε τη μήνυση. Ναι, αλλά χάρη στον Ξαβιέ. Χάρη στον Ξαβιέ. Εντάξει, χάρη στον Ξαβιέ. Εντάξει. Περίμενε, δεν μου απάντησες την ερώτησή μου. Γιατί θες να παραμείνω στο σχολείο? Όχι, δεν θα σε απαντήσω. Γιατί? Γιατί δεν είσαι έτοιμη να ακούσεις τίποτα, Μαρίζα. Έλα, πες μου την αλήθεια. Όχι, σε ξέρω και δεν είσαι έτοιμη να ακούσεις τίποτα. Καλά, ποιος νομίζεις ότι είσαι, ε? Τι αποφάσισες τελικά, θα κάτσεις το μάθημα? Όχι, θα πάω στο γιατρό. Περίμενε, θα πάρω άδεια και θα έρθω μαζί σου. Όχι, όχι, θα πάω μόνος μου. Μα σου είπε να πάρεις κάποιον μαζί σου. Τους ξέρεις τους γιατρούς τώρα, υπερβάλλουν. Έχουν ένα πτυχίο και πρέπει κάτι και να κάνουν. Και σου συμβαίνει κάτι τώρα? Άσε, και δεν το ξέρεις. Δεν μου συμβαίνει τίποτα, Μάρκο, καλά είμαι. Μια χαρά είμαι. Μα σου είπε να μην πας μόνος σου. Θα κάνω ό,τι θέλω, θα πάω μόνος μου. Γιατί είσαι ξεροκέφαλος? Άσε με να κάνω ό,τι θέλω. Τώρα που ξανάρθα εδώ, μου ξύπνησαν τόσες αναμνήσεις. Μου λείπουν πάρα πολύ τα παιδιά. Άραγε, γιατί μας ζήτησε να μας δει ο Ντουνόφ επιγόντως? Ούτε να βαφτώ δεν πρόλαβα. Μα Σόνια, είσαι όμορφη και χωρίς καθόλου μακιγιάζ. Δεν χρειάζεται να βάφεσαι. Μην το πάρεις στραβά αυτό που σου είπα. Όχι, όχι, το αντίθετο. Σε ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Μίτσι. Καλά που ήρθατε. Μίτσι. Ο κύριος Ντουνόφ θα... Μίτσι, αγάπη μου. Θα σας δει σε ένα λεπτάκι. Μίτσι, έλα τώρα, πες μου. Ξέρεις τι μας θέλει, ε? Πες μας κάτι προκαταβολικά. Γιατί τόσο μυστήριο? Όχι, δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου γιατί θα με σκοτώσει ο κύριος Ντουνόφ. Είναι τόσο σοβαρό? Ας μην προτρέχουμε κι εμείς. Μάλλον θα πρόκειται για κάτι τυπικό. Δεν θα είναι τίποτα. Περάστε από εδώ, σας παρακαλώ. Ναι. Πέρασε, Σόνια, σε παρακαλώ. Thank you.
σε φίλησε. Ναι. Και τον φίλησες κι εσύ. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Πρώτη φορά ένιωσα έτσι με ένα φίλη. Λες κι ο Λάλο με μάγευσε, καταλαβαίνετε. Και ξέρω πως αυτό που κάναμε ήταν λάθος και αμαρτία. Όμως το ξανασκέφτηκα και είμαι καλά με τον Μάξι. Και δεν θέλω να έρθει ο Λάλο και να μου κάνει τη ζωή άνω κάτω. Και αυτό με αναστάτωσε λίγο και με έκανε κλάψο. Περίμενε λίγο, Φέλη. Αυτό που ένιωσες δεν είναι αμαρτία. Είναι τέλειο. Έτσι νιώθεις, έτσι γίνεται όταν σ' αρέσει κάποιος. Εμένα δεν μ' αρέσει ο μπάρμαν. Εντάξει, είχες ανάψει τότε. Πες το πώς θέλεις, αλλά. Όχι. Δεν κατάλαβες. Ούτε ανάβω εγώ. Εξάλλου μ' αρέσει ο Μάξι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, εντάξει, αλλά αφέθηκες όταν σε στρίμωξε ο Λάλο, έτσι. Βίκο, δεν μπορείς να εξηγείς τα πράγματα λίγο πιο γλυκά στη Φέλη, σε παρακαλώ, έλα. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Αν αρνείται αυτή να μεγαλώσει και να νιώσει σαν γυναίκα, αυτό δεν είναι πρόβλημά μου. Φέλη, είναι ώρα να δεις τα πράγματα όπως είναι. Να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο. Εγώ ποτέ δεν ανάβω. Με βοηθάτε τώρα, σας παρακαλώ. Τόσο το καλύτερο, γιατί ένα φίλο ήταν μόνο, τίποτα άλλο, ε. Όχι, όχι, δεν ήταν μόνο ένα φιλί και τίποτα άλλο. Ο Λάλο είναι τα πέσια. Όμως, όμως, φιλάει ωραία. Δεν με βοηθάει. Τι θα κάνεις τώρα? Τίποτα, του είπα να μην με πλησιάσει πάλι. Σίγουρα αυτό είναι που θες? Το μόνο που ξέρω είναι πως θέλω να είμαι η κοπέλα του Μάξι. Α, πολύ ωραία, πολύ καλά. Δεν έχεις άλλο τρόπο να αυτοκτονήσεις από τον Άσα με αυτόν τον τύπο? Μπορείς να με βοηθήσεις. Αυτά είναι τα σχέδιά μου. Συμφώνησε έστω μια φορά. Καλά, καλά. Πέρασε η ώρα. Γιατί δεν πας στο μάθημα, ε? Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα τηλεφώνημα. Πες τη Χίλτα πως μιλάω με τον μπαμπά μου για κάτι, εντάξει. Θα θυμώσει η Χίλτα. Δεν με νοιάζει. Απλώς πες της ότι δεν μπορούσα. Α, δεν μπορούσα. Μην αργήσεις. Εντάξει. Παιδιά, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να καθυστερώ το μάθημά μου περιμένοντάς σας να καθίσετε στα θρανία. Να πεις την τρελή ότι η Μία θα αργήσει. Α, κυρία, κυρία. Ναι. Η Μία θα αργήσει λίγο να έρθει στο μάθημα γιατί έλαβε ένα πολύ επίγον τηλεφώνημα. Κανένα πρόβλημα. Αν αργήσει, άργησε. Η Φέλη είναι τόσο σεξι όταν ανοίγει το τετράδιο της. Είναι κόμματος. Δεν μπορώ να τη βλέπω, τρελαίνομαι. Δεν μου λες, πας καλά, αγόρι μου, τι έγινε, ερωτευμένος είσαι. Δεν κάνει πλάκα, δεν καλά, καλά είσαι ηλίθιος. Άντε, σχέθηκες να μην το πεις. Δεν το πιστεύω ότι δεν μου είπες τίποτα. Τσεκολάτε, ρε. Για λέγε. Μπασταμέντε. Ναι. Μια και έχεις τόσο ενέργεια, κάνε μου μια χάρη. Πήγαινε στη γραμματεία να πάρεις το απουσιολόγιο. Κυρία, δεν πάει κάποιος άλλος? Όχι, εσύ θα πας και βιάσου γιατί θέλω να αρχίσουμε το μάθημα. Πάω, τι τρομάω. Κυρία, ξέρετε, έφερα το λάθος τετράδιο. Να πάω να φέρω το σωστό από το ντουλάπι μου. Πήγαινε, πήρε το, αλλά μην αργήσεις. Εντάξει. Περίμενε, 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 Παύλο. Είμαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη να ακούσω την απάντηση. Πες μου γιατί με έσωσες. Εντάξει. Θες να μάθεις γιατί το έκανα? Γιατί σε αγαπάω. Σαν τρελός. Ναι, σ' αγαπάω και εσύ είσαι με τον Ξαβιέ και ας με ταπεινώνεις και ας με ειρωνεύεσαι. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να σ' αγαπάω, Μαρίζα. Δεν θέλω να σε χάσω, Μαρίζα. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Περίμενε, Πάμπλο. Έλα, σταμάτα. Το βλέπεις που δεν ήσουν έτοιμη για την αλήθεια? Όχι, 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 δεν είναι αυτό. Κοίτα, εγώ... Γεια σας. Τι κάνετε εδώ? Γεια σου, γεια σου, Παμπλό. Τι κάνετε? Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, εγώ... Πρέπει να συνεχίσετε την κουβέντα σας αργότερα, γιατί θέλουμε να σου μιλήσουμε. Εντάξει, ναι, σας αφήνω να τα πείτε. Γεια σου, Παμπλό. Αγάπη μου, ο Μάρτιν και εγώ έχουμε κάτι να σας πω. Αλλά τώρα έχω...